Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό γιατί θα είμαστε και πάλι μαζί στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε με τη χάρη του Χριστού, μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα τα οποία μας στέλνετε, τις ερωτήσεις σας, τις απορίες σας και ό,τι σας απασχολεί, μας στέλνετε με email στην διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θέλουμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι δεν θεωρήσαμε ποτέ ούτε θεωρούμε τον εαυτό μας διδάσκαλο ή καθηγητή ή θεολόγο, ούτε διεκδικήσαμε ποτέ ή διεκδικούμε την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών. Αλλά αυτό το οποίο επιμένουμε και υποστηρίζουμε ότι είμαστε μαθητές, μαθητές του Χριστού, όπου μαθητεύουμε μαζί με όλους εσάς το Λόγο του Θεού μέσα από την Αγία Γραφή που είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς πάντες. Σήμερα θα συνεχίσουμε με τις ερωτήσεις που κάποιος φίλος μας ακροατής απέστειλε και δεν προλάβαμε την περασμένη εκπομπή να ολοκληρώσουμε. Είναι κάποιος ανώνυμος ο οποίος μας γράφει. Ήμουν χριστιανός ορθόδοξος, σας παρακολουθώ τελευταία προσεκτικά και ευχάριστα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι γνώμη έχετε σχετικά με τη Θεία Ευχαριστία, πρώτον, δεύτερον το ευχέλαιο και τρίτον τον αγιασμό στα σπίτια ή στις εργασίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που θα μου απαντήσετε, ο Θεός να είναι μαζί σας. Την περασμένη εκπομπή προλάβαμε και αναφερθήκαμε στις απόψεις μας περί της Θείας Ευχαριστίας. Βεβαίως πάντοτε μέσα από το Λόγο του Θεού και έτσι όπως το έχουμε καταλάβει εμείς. Άλλωστε ο Λόγος του Θεού, αν και έχει κάποια δυσνόητα όπως λέγει ο Απόστολος Πέτρος, όμως εν γέννη είναι απλός, κατανοητός, γιατί απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους, και τους μικρούς και τους μεγάλους, και τους σοφούς και τους άσοφους, και τους μορφωμένους και τους λιγότερο μορφωμένους. Δεν πρέπει να παραβλέψουμε δε αυτό το οποίο μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού μέσα από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους την πρώτη που λέγει «Επειδή βλέπετε την πρόσκλησή σας αδελφοί στο πρώτο κεφάλαιο και στο 26 εδάφιο ότι είστε όχι πολύ σοφοί κατά σάρκα, ούτε πολύ δυνατοί, ούτε πολύ ευγενείς. Αλλά τα μωρά του κόσμου εξέλεξαν ο Θεός για να κατεσχύνει τους σοφούς και τα ασθενή του κόσμου εξέλεξαν ο Θεός για να κατεσχύνει τα ισχυρά. Και τα γενή του κόσμου και τα εξουθενημένα εξέλεξαν ο Θεός και τα μειώντα για να κατεσχύνει τα όντα, για να μην καυχηθεί ούτε μία σάρξ ενώπιον αυτού». Και ακόμη, στην ίδια επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στους Κορινθίους λέγοντας «Και εγώ, αδελφοί, όταν ήλθαν προς εσάς, δεν ήλθα με υπεροχή λόγου ή σοφίας κηρύττων τη μαρτυρίαν του Θεού, διότι αποφάσισα να μην εξεύρω μεταξύ σας τίποτα άλλο, παρά μόνο Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον». Έτσι λοιπόν και εμείς με απλότητα, με αγαθοσύνη, αλλά ιδιαιτέρως με ειλικρίνεια και με φόβο Θεού προσπαθούμε κάθε τι που μας απασχολεί να το βρίσκουμε, να το σχολιάζουμε και μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού. Στη δεύτερη ερώτηση του αγαπητού μας φίλου, ποια είναι η γνώμη μας σχετικά με το ευχέλαιο. Δηλαδή με το αυτό που γράφει ο Απόστολος Ιάκωβος στην επιστολή του, στο τελευταίο, στο 5ο κεφάλαιο και στο 14 εδάφιο διαβάζω. «Ασθενή της μεταξύ σας,
ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και ας προσευχηθών επ' αυτών, ας προσευχηθώσιν επ' αυτών, αλείψαντες αυτών με έλεον εν το ονόματι του Κυρίου. Και η μεταπίστεως ευχή θέλει σώσει τον Πάσχοντα και ο Κύριος θέλει εγείρει αυτόν και αμαρτίες ανέπραξε στέλουσι συγχωρηθεί σε αυτόν. Είναι ένας τρόπος δηλαδή τον οποίον μας συστήνει ο Λόγος του Θεού για τη θεραπεία των αδελφών μας από οποιαδήποτε ασθένεια και αρρώστια αν πάσουν. Είναι μια διαδικασία, μια λατρεία και την περιγράφει λεπτομερώς θα τολμούσα να πω ο Λόγος του Θεού. Αν κάποιος είναι ασθενής μεταξύ σας, ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας στην οποία εκκλησιάζεται και ας προσευχηθούν οι πρεσβύτεροι επάνω σε αυτόν, αφού αλείψουν αυτόν με λάδι, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, εν το ονόματι του Κυρίου. Και έτσι θα ευχηθούν η μεταπίστεως ευχή, θα σώσει αυτόν που ασθενεί. Και ο Κύριος θα τον συγχώσει, όχι το λάδι, ούτε ο πρεσβύτερος. Ο Κύριος θα τον θεραπεύσει και αν έπραξε αμαρτίες θα συγχωρηθούν σε αυτόν. Αυτό λοιπόν είναι μία εντολή, θα τολμούσα να πω, του Λόγου του Θεού προς τους ασθενείς να μην ζητάνε άλλους τρόπους. Όχι ότι δεν πηγαίνουμε σε γιατρούς, γιατί τη σοφία των γιατρών μας την έχει χαρίσει ο Θεός. Αλλά όταν δεν υπάρχει άλλος ανθρώπινος τρόπος, τότε είτε πριν είτε μετά, εγώ προτιμώ το πριν, να πηγαίνουμε πρώτα δηλαδή στον Κύριο, να μας αλείφουν με λάδι, με την πίστη, επί το λόγο του Κυρίου, ότι εάν οι πρεσβύτεροι μας αλείψουν με λάδι και προσευχηθούν επάνω μας όταν ασθενούμε και ευχηθούν σε μας, εύχεστε υπεραλλήλων καθώς λέγει η Δία να ιατρευτείτε, και ευχηθούν σε μας να ιατρευθούμε, τότε ο Χριστός θα μας θεραπεύσει και αν η αιτία της ασθένειας είναι η αμαρτία, και την αμαρτία θα τη συγχωρήσει. Πολύ απλά, πολύ με μεγάλη αγαθοσύνη, πολύ αναλυτικά μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού όταν ασθενούμε τι πρέπει να κάνουμε για να ζητήσουμε το έλεος και τη χάρη του Κυρίου και θεραπεία από το Θεό. Αυτό βέβαια δεν είναι πρώτη φορά που αποκαλύπτεται και στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, όταν ο Ιησούς Χριστός προσκάλεσε τους 12 και τους απέστειλε ανά δύο, εκείνοι οι εξελθόντες, διαβάζω από το κεφάλαιο του κατά Μάρκον Ευαγγελίου 6 και 12 εδάφιο, εκείνοι οι εξελθόντες εκήρυτον να μετανοήσωση και εξέβαλον πολλά δαιμόνια και ήλυφον πολλούς αρρώστους μέλεων και θεράπευον. Οι πρώτοι λοιπόν οι οποίοι στους οποίους εδόθη αυτή η εντολή και το έπραξαν με πολύ καλά αποτελέσματα ήταν οι Απόστολοι. Ο Κύριος μας λέει ο Ιησούς Χριστός όταν αναισθήθηκε και λίγο πριν φύγει έδωσε εντολές στους μαθητάς, διαβάζω στο 16ο κεφάλαιο του κατά Μάρκον Ευαγγελίου στο 17 εδάφιο, σημεία δε εις τους πιστεύσαντας θέλουσι παρακολουθεί ταύτα, εν το ονόματι μου θέλουσι εκβάλλει δαιμόνια, θέλουσι λαλεί νέας γλώσσας, όφης θέλουσι πιάνει και αν τι θανάσιμον, και αν θανάσιμον τι πίωση δεν θέλει βλάψει αυτούς, επί αρρώστους θέλουν στην επιθέση τα σχήρας και θέλουν ιατρεύεστε. Άρα λοιπόν οι έχοντες την εξουσία από τον Θεό, οι Απόστολοι τότε, είχαν εξουσία και δύναμη από τον Θεό να επιθέτουν τα σχήρας και να θεραπεύονται. Και μάλιστα εθεώθη αυτό και σαν σημείο σε όλους τους πιστεύσαντας. Εδώ πρέπει να τονίσω για την ασφάλεια όλων μας αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος και εξηγεί στην πρώτη του επιστολή προς Τιμόθεον και 5ο κεφάλαιο και 22 εδάφιο, μη επίθετε τα χείρας ταχαίωσης μηδένα, μηδέ γίνου κοινωνός αλωτρίων αμαρτιών, φύλατε σε αυτόν καθαρόν. Άρα λοιπόν ένα βασικό θέμα
το οποίο πρέπει να προσέχει ο άνθρωπος πάντοτε, είναι να μην επιθέτει ταχαίως χείρας, γιατί υπάρχει πιθανότης, έτσι μας λέει ο Λόγος του Θεού, και εμείς τον πιστεύουμε το Λόγο του Θεού, να γινόμεθα κοινωνή αλλοτρίων αμαρτιών, που δεν είναι καθόλου ευχάριστο και καθόλου καλό. Μπορεί να επιθέτει χείρας αυτός που έχει την εξουσία, τη δύναμη, το χάρισμα, την εντολή από τον Κύριο δηλαδή. Αλλά το πιο ασφαλές και για τον ασθενή. Γιατί και ο ασθενής μπορεί να γίνει κοινωνός αλλοτρίων αμαρτημάτων. Εάν δηλαδή αυτός που επιθέτει χείρας αυτόν δεν είναι αγιασμένος και δεν είναι καθαρός. Αλλά και αυτός που επιθέτει χείρας μπορεί να γίνει κοινωνός αλλοτρίων αμαρτημάτων, εάν ο ασθενής δεν είναι καθαρός, δεν είναι άγιος, δεν είναι αγιασμένος. Γι' αυτό και η ασφάλειά μας είναι ο Λόγος του Θεού, όπου μας λέγει και μας πληροφορεί με πλήρες και αναλυτικό τρόπο ο Λόγος του Θεού, να πάμε στους πρεσβυτέρους. Οι πρεσβύτεροι θα προσευχηθούν αφού μας αλείψουν με λάδι. Η μεταπίστεως ευχή θα σώσει τον Πάσχοντα και ο Κύριος θα τον θεραπεύσει και ολοκληρώνει. Και αν έπραξε αμαρτίες, μη φοβάσαι, γιατί σε αυτή τη διαδικασία του ευχελαίου θα συγχωρηθούν εις αυτόν. Αυτό λοιπόν, αγαπητέ φίλε, είναι το ευχέλαιο μέσα από το Λόγο του Θεού και πρέπει να το εξητούμε όσοι είμαστε ασθενείς, να το εξητούν οι ασθενείς, αλλά μόνο από τους πρεσβύτερους. Από τους πρεσβύτερους, τους οποίους το Πνεύμα το Άγιο έθεσε μέσα στην Εκκλησία. Στην επόμενη σου ερώτηση, ποια είναι η γνώμη μας για τον αγιασμό στα σπίτια ή στις εργασίες? Εδώ τα πράγματα είναι πιο δύσκολα λίγο. Αγιασμένος ποιος είναι? Είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο καθαρισμένος από τις αμαρτίες του, με το αίμα του Χριστού, με τη μετάνοια, με την εξομολόγηση, με την εξήτηση από το Θεό. Και επίσης, καθώς είναι γεγραμμένο, πιστεύσας και βαφτιστείς σωθήσετε, και με το βάφτισμα εν ύδατι. Ο αγιασμός στον άνθρωπο προέρχεται από το Λόγο του Θεού και από το Πνεύμα το Άγιο. Η αναγέννηση. Μάλιστα, μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού: «Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ως της κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησιν ημάς εις ελπίδαν ζώσαν, δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών». Ο αγιασμένος άνθρωπος είναι βασικά ο αναγεννημένος. Γιατί όταν έρθει ο Θεός και αναγεννήσει τον άνθρωπο, όπως λέει, εξίδατος και πνεύματος, είδωρ που είναι αφενός μεν το Λόγος του Θεού, αφετέρου το βάφτισμα εν ύδατι εις άφεση αμαρτιών, αλλά και από το Πνεύμα το Άγιο, τότε ο άνθρωπος καθαρίζεται. Καθαρίζεται η καρδιά του πρώτα. Από τις επιθυμίες, τις κακές που έχει ο άνθρωπος. Αλλάζει, γίνεται νέος άνθρωπος. Το γεγεννημένο εκ της σαρκός είναι σάρξ και το γεγεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Γίνεται νέος άνθρωπος. Αλλάζουν οι επιθυμίες της σαρκός, ελευθερώνεται από τα πάθη, από τις εξαρτήσεις, σε μια στιγμή με την αναγέννηση. Ελευθερώνεται από τις επιθυμίες της καρδιάς, από τις επιθυμίες των άλλων πραγμάτων, από τις κακές και αμαρτωλές επιθυμίες, τον ελευθερώνει ο Θεός με την αναγέννηση και ελευθερώνεται και από τις σκέψεις, από τους διαλογισμούς, από την αλαζονία, από τη φιλοδοξία, από τη ματαιότητα, από τη ματαιοδοξία. Ελευθερώνει το άνθρωπος και γίνεται νέο κτίσμα, καθώς είναι γεγραμμένο τα αρχαία παρήλθον, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Άρα λοιπόν, αγιασμένος είναι πρώτα ο καθαρισμένος άνθρωπος, ο αναγεννημένος άνθρωπος. Επίσης αγιασμένος είναι ο αφιερωμένος εις τον Θεό, γιατί όταν τον αναγεννάει ο Θεός, από εκεί πέρα αρχίζει μια καινούργια ζωή. Εν Χριστώ Ιησού. Λαμβάνει μέρος στην λατρεία της Εκκλησίας, στη διδαχή των Αποστόλων, στην κοινωνία μεταλλήλων, στην κλάση του άρτου, στις προσευχές.
μελετά το Λόγο του Θεού για να μένει σε Αυτόν, όχι για να τον μάθει, για να τον κηρύττει, αλλά μελετά το Λόγο του Θεού για να ζει σύμφωνα με Αυτόν. Ο Θεός τον αυξάνει, του δίνει προκοπή. Ο αγιασμένος, ο αφιερωμένος, ο οποίος προσέχει τον εαυτό του και τη διδασκαλία και επιμένει σε αυτά. Και τέλος, αγιασμένος είναι ο ξεχωρισμένος άνθρωπος για κάποιο έργο, αγιάζω σημαίνει και ξεχωρίζω, διακρίνω, για κάποιο έργο στην υπηρεσία του Θεού. Αυτός είναι ο αγιασμός για τον οποίο ο Λόγος του Θεού, ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Θεσσαλονικείς λέγει, τούτο είναι, διαβάζω από το 4ο κεφάλαιο και το 3ο εδάφιο, επειδή τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας. Η αλήθεια είναι ότι ο άνθρωπος αγιάζεται με το Λόγο του Θεού, αλλά και ο αγιασμός αυξάνει, γιατί περπατάει από αγιασμό σε αγιασμό. Δεν αγιάστηκα και τέλειωσα. Ο Άγιος να γίνεται πιο Άγιος και ο Δίκαιος να γίνεται πιο Δίκαιος. Και διαβάζω πάλι από την επιστολή τη Δευτέρα του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικείς, το 13 εδάφιο. «Εμείς όμως οφείλουμε να ευχαριστούμε πάντων το Θεό δια σας, αδελφοί αγαπημένοι υπό του Κυρίου, ο οποίος σας εξέλεξε απ' αρχής η σωτηρία», η οποία πώς αποκτάται, «δια του αγιασμού του Πνεύματος, αλλά και της πίστεως της αληθείας». Δηλαδή με το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο, ο άνθρωπος διατηρεί τη σωτηρία του μέχρι τέλους, αυξανόμενος στον αγιασμό. Στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχαν και αγιασμένα σκεύη. Στη Γενή Διαθήκη δεν υπάρχουν σκεύη αγιασμένα, υπάρχουν άνθρωποι αγιασμένοι, οι οποίοι είναι σκεύη εκλεκτά του Κυρίου. Γι' αυτό και στην επιστολή του προς τον Τιμόθεο, ο Απόστολος Παύλος λέγει, «Εάν λοιπόν ο άνθρωπος καθαρίσει τον εαυτό του από όλα, αυτός θα είναι σκεύος τιμίας χρήσεως, αγιασμένον, εύχριστον εις τον Δεσπότην, ετοιμασμένον εις πανέργων αγαθών». Αυτός λοιπόν είναι ο αγιασμός για τον οποίο αναφέρεται ο Θεός. «Άγιοι γίνεστε, καθώς εγώ είμαι Άγιος, τέλειοι γίνεστε, καθώς εγώ είμαι τέλειος». Και η ολοκλήρωση του αγιασμού είναι η αγάπη. Μιμητέ του Θεού γίνεστε και περιπατείτε εν αγάπη. Και η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Ο αγιασμός μας λοιπόν ξεκινάει από το μετανοήσατε, επικαλεστείτε το όνομα του Χριστού, εξομολογηθείτε και παραιτηθείτε από τις αμαρτίες σας τον Κύριο, εξητήσατε το αίμα του Χριστού να σας καθαρίσει και να σας αγιάσει από πάσης αμαρτίας, και τότε έρχεται ο Θεός και αναγεννά τον άνθρωπο δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, εις ελπίδα ζώσα. Ο άνθρωπος γίνεται νέο κτίσμα, αγιασμένο κτίσμα, έχει τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πράωτης, εγκράτεια. Πιστεύοντας το Λόγο του Θεού και πειθαρχώντας το Λόγο του Θεού, εξητάει με όλη την καρδιά τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Ο Χριστός τον βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο, και από εκεί και πέρα πλέον ο άνθρωπος, ο οποίος έχει βαφτιστεί, όπως είπαμε, στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών και έχει εξασφαλισμένη τη σωτηρία του, γιατί ο Χριστός έγραψε το όνομά του στο βιβλίο της ζωής, έχει απεκδηθεί το σώμα των αμαρτιών της σαρκός και έχει βγει μέσα από το νερό για να περπατήσει σύμφυτος με την Ανάσταση του Χριστού, για να περπατήσει μια νέα ζωή. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος τώρα περπατάει από Άγιος να γίνεται πιο Άγιος, και καθώς λέγει ο Λόγος του Θεού στο 3ο κεφάλαιο και στο 3ο εδάφιο από την επιστολή του Ιωάννου την πρώτη, «Και πας όσοι έχει την ελπίδα ταύτην επ' αυτών, καθαρίζει αυτόν, καθώς και εκείνος είναι καθαρός». Τώρα, Άγια σκεύη μέσα στη γραφή δεν βλέπουμε, Άγια νερά μέσα στη γραφή δεν βλέπουμε.
Δεν θα σχολιάσουμε αυτά που κάνουν οι διάφοροι άνθρωποι μέσα από τις παραδόσεις τους, τις οποίες σεβόμεθα. Αλλά δεν μπορούμε, πρέπει να πούμε ότι είναι παραδόσεις ανθρώπινες, οι οποίες δεν είναι γραμμένες στο Λόγο του Θεού και επειδή εμείς έχουμε πάρει απόφαση με όλη μας την καρδιά να μελετάμε το Λόγο του Θεού και να μένουμε στο Λόγο του Θεού. Όπως επαναλαμβάνω, είπε ο Ιησούς, ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, ταύτα μελέτα και εις ταύτα μένε, επειδή έχουμε πάρει στερεά απόφαση με τη χάρη του Χριστού και τη βοήθεια του Πνεύματος του Αγίου και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, να μελετάμε το Λόγο του Θεού και να μένουμε στο Λόγο του Θεού, όχι ότι τα καταφέρνουμε, αλλά αυτός είναι ο αγώνας μας. Αγώνας καλός, εξητώντας από τον Θεό τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό αφενός μεν δεν σχολιάζουμε τις παραδόσεις τις ανθρώπινες, δεν είναι δική μας δουλειά, καθένας κάνει όπως τον φωτίζει ο Θεός. Εμείς λέμε ότι ο αγιασμός είναι ο Λόγος του Θεού που μας αγιάζει και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Με την αναγέννηση και στη συνέχεια με το να υποτασσόμεθα, να υπακούμε στο Λόγο του Θεού, μένοντας στην αγάπη του Θεού που είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Τώρα, ακριβώς την ερώτησή σου, ο αγιασμός στα σπίτια και στις εργασίες, εγώ θεωρώ ότι είναι καλό όχι με τη μορφή του αγιασμού, με την μορφή της προσευχής. Είναι πάρα πολύ καλό να φωνάζουμε πρεσβύτερους από την Εκκλησία μας, στο σπίτι μας, στις δουλειές μας, να προσεύχονται ο Θεός να μας ελεήσει, να ευλογήσει το σπίτι μας, την οικογένειά μας και ο Θεός να μας ελεήσει, να ευλογήσει ακόμη και τις δουλειές μας μέσα από τις οποίες ζούμε. Γιατί όπως είναι γεγραμμένο, με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα, να το διαβάσω όμως από μέσα στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου, διαβάζω πρώτο κεφάλαιο 5 εδάφιο, ήτινες με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα, δια της πίστεως, η σωτηρία ετοίμη να αποκαλυφθεί εν το εσχάτο καιρό. Ο Θεός λοιπόν είναι αυτός που μας φυλάει και μας δίνει και τα προζωήν και ευσέβεια. Εδώ τελειώσαμε με τις ερωτήσεις σου, αγαπητέ μας φίλε. Θα συνεχίσουμε με μία άλλη ερώτηση του Σταύρου από την Αθήνα. Ο Κύριος να ευλογήσει το έργο σας, θα ήθελα να σας ρωτήσω. Γιατί καταργήθηκε ο νόμος του Μωυσή, παραδείγματος χάρη η ιεροσύνη, αφού ο Κύριος μας είπε ότι δεν θα καταλύσει τον νόμο, αλλά θα τον εκπληρώσει, κατά Ματθαίον ε 17. Για να το διαβάσουμε, αγαπητέ Σταύρο, Ματθαίος ε κεφάλαιο και 17 εδάφιο. Διαβάζω, μην νομίσετε ότι ήλθω να καταλύσω τον νόμο ή τους προφήτας, δεν ήλθω να καταλύσω, αλλά να εκπληρώσω. Διαβάζω και τα 18. Διότι αληθώς σας λέγω, έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, ιώτα εν η μία κεραία δεν θέλει παρέλθει από του νόμου, έως σου εκπληρωθώσει πάντα. Ώστε λοιπόν να θετήσει μία των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδαξιούτος τους ανθρώπους, ελάχιστος θέλει ονομαστεί εν τη βασιλεία των ουρανών. Ώστες δε εκτελέσει και διδάξει, ούτως μέγας θέλει ονομαστεί εν τη βασιλεία των ουρανών. Η αλήθεια είναι, αγαπητέ αδελφέ και φίλε Σταύρο, ότι ο Κύριος μας δεν ήρθε να καταλύσει τον νόμο και μας το λέει, αλλά και το απέδειξε, γιατί έγινε εκτελεστής του νόμου και μάλιστα ο μόνος πλήρως και τέλειος, πλήρης και τέλειος εκτελεστής του νόμου, γι' αυτό και υπήρξε αναμάρτητος. Αλλά ήλθε να επεκτείνει τον νόμο. Παραδείγματος χάρη, ομολογεί ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Διαβάζω από το 5ο κεφάλαιο και από το 31 εδάφιο. Ερέθη προς τούτης στους αρχαίους ότι όποιος χωριστεί τη γυναίκα αυτού ας δώσει σε αυτήν διαζύγιον. Εγώ όμως σας λέγω ότι ως της χωριστεί τη γυναίκα αυτού παρεκτός λόγου πορνείας κάμνει αυτή να μοιχεύεται και ως της λάβει γυναίκα και χωρισμένη γίνεται μοιχός. Έρχεται να κάνει τον νόμο πιο αυστηρό. Γιατί στην Παλαιά Διαθήκη, εάν έβρισκε ο άντρας κάτι που δεν άρεσε στη γυναίκα,
για τη σκληροκαρδία των αντρών, ο Θεός του έδωσε τη δυνατότητα να τη χωρίζει. Ο Ιησούς Χριστός λέει τώρα όχι, δεν μπορείς να τη χωρίσεις. Δηλαδή επεκτείνει και επαυξάνει τον νόμο. Ένα άλλο παράδειγμα, 33 εδάφιο. Πάλι νικούσατε ότι ερέθης τους αρχαίους μη επιορκήσεις, αλλά εκπλήρωσον εις τον Κύριον τους όρκους. Εγώ όμως σας λέγω να μην ομώσετε ουμιδόλος, μήτε εις τον ουρανό, διότι είναι θρόνος του Θεού, μήτε εις τη γη, διότι είναι υποπόδιον των ποδών αυτών, μήτε εις τα Ιεροσόλυμα, διότι είναι η πόλη του μεγάλου βασιλέως, μήτε εις την κεφαλή σου να ομώσεις, διότι δεν δίνασαι μία τρίχα να κάνεις λευκή μέλανα. Αλλά ας είναι ο λόγος σας ναι, ναι, ου, ου. Το δε πλειότερον τούτον είναι εκ του πονηρού. Και άλλα παραδείγματα πολλά θα μπορούσα να διαβάσω. Να διαβάσω ας πούμε το 43 εδάφιο. Το 38. Οικούσατε ότι ερέθη, οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Εγώ όμως σας λέγω να μην αντισταθείτε προς τον πονηρό, αλλά ως τη σεραπήσει στη δεξιά σου αγώνα, στρέψε εις αυτόν και την άλλη. Και εις τον θέλοντα να κριθεί μετά σου, να λάβεις και να λάβει το χιτόνα σου, άφεσης αυτόν και το ημάτιον. Όπου και να διαβάσουμε στη γραφή, είτε για το μη φωνεύσεις, είτε για το μη μιχεύσεις, να διαβάσω και για το μη μιχεύσεις, οικούσατε ότι ερέθης στους αρχαίους μη μιχεύσεις. Εγώ όμως σας λέγω κάτι περισσότερο. Και πάσο βλέπων γυναίκα, τι να επιθυμήσει αυτήν, ή διεμίχευσε αυτήν στην καρδία αυτού. Ή, οικούσατε ότι ερέθης στους αρχαίους μη φωνεύσεις. Ως της δε φωνεύσει, θέλεστε ένοχος στην κρίση. Εγώ όμως σας λέγω ότι πασοργιζόμενος ανετίος κατά του αδελφού αυτού, θέλεστε ένοχος στην κρίση και ως της είπε προς τον αδελφόν αυτού ρακά που σημαίνει χαζέ, θέλεστε ένοχος στο συνέδριο, ως της δε είπε μωρέ που σημαίνει λήθιος, θέλεστε ένοχος στη γέννα του πυρός. Βλέπουμε λοιπόν μετά πάσης βεβαιότητος ότι ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε να καταργήσει, να καταλύσει το νόμο, αλλά ήρθε να τον εκπληρώσει και να τον επεκτείνει κιόλας. Τώρα όσον αφορά για την ιεροσύνη, εκεί το εξηγεί πάρα πολύ ο Απόστολος, πολύ ωραίο ο Απόστολος Παύλος. Διαβάζω από το 7ο κεφάλαιο. Και από το 11 εδάφιο. Εάν λοιπόν η τελειότης υπήρχε διαλεβητικής ιεροσύνης, διότι ο λαός επ' αυτής έλαβε τον νόμον, τις χρειαν πλέον να εγερθεί άλλος ιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ και όχι να λέγεται κατά την τάξη του Ααρών? Εάν λοιπόν υπήρχε τελειότης με την ιεροσύνη τη λεβητική, την οποία κατήργησε, αλλά δεν κατήργησε, επέκτηνε, δεν θα υπήρχε ανάγκη να εγερθεί άλλος ιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ που είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι μέγας αρχιερεύς στον ουρανό, μέγας ιερεύς. Διαβάζω το 12 εδάφιο, διότι μετατεθειμένης, μετατιθεμένης της ιεροσύνης εξ ανάγκης και νόμου μετάθεσης γίνεται. Επειδή εκείνος περί του οποίου λέγονται ταύτα, άλλης φυλής μετήχεν εξής ουδή σε πλησίασε στο θυσιαστήριο, επειδή είναι πρόδειλον ότι εξ Ιούδα ανήτηλεν ο Κύριος ημών, εις την οποίαν φυλήν ο Μωυσής ουδέν περί ιεροσύνης ελάλησε, και περισσότερον έτη κατάδειλον είναι, διότι κατά την ομοιότητα του Μελχισεδέκ εγείρεται άλλος ιερεύς. Άρα λοιπόν, πράγματι κατήργησε ο Θεός την ιεροσύνη εκ της φυλής του Λεβί, πρώτον ερχόμενος αρχιερεύσης τον αιώνα κατά την τάλχηξη Μελχισεδέκ ο Ιησούς Χριστός, αλλά ταυτόχρονα, να το διαβάσω όμως και αυτό, από το ίδιο κεφάλαιο, το 7ο κεφάλαιο, 23 εδάφιο. Και εκείνοι μεν έγιναν πολλοί ιερείς εκ της Λεβί, εκ της φυλής Λεβί, επειδή εμποδίζονται υπό το θανάτου να παραμείνωση. Εκείνος όμως ο Ιησούς, επειδή μένει στον αιώνα, έχει απαράβατον την ιεροσύνη. Οθε δύναται να σώζει εντελώς προσερχομένους των Θεών, δι' αυτού, σον πάντοτε, δια να μασιτεύσει υπέρ αυτών. Οι ιερείς τότε
ήταν εχδάρτες και σφάχτες. Δηλαδή, κρεοπόλες. Παίρνανε τα ζώα, όχι κρεοπόλες που δεν πουλάγανε, παίρνανε τα ζώα, τα σφάζανε, τα γδέρνανε, τα θυσιάζανε, μέσα στο αίμα ήτανε. Όταν όμως ήρθε ο Ιησούς Χριστός, τότε γιατί ήταν μέσα στο αίμα, γιατί θυσιάζανε. Ζώα για υπέρ αμαρτίας της σαρκός των ανθρώπων. Ερχόμενος όμως ο Ιησούς Χριστός, κατήργησε αυτές τις θυσίες, όπως προφήτευσε και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον όλη την αμαρτία του κόσμου. Κατήργησε με τη δική του θυσία. Και έτσι έγινε, γιατί θυσιάστηκε ο ίδιος, αρχιερεύς κατέξι Μελχισεδέκη στον αιώνα. Οι ιερείς δεν κατεργήθησαν, επεξετάθησαν, γιατί ο Θεός έκαμε ημάς ιερείς και βασιλείς του υψίστου. Διαβάζω από την Αποκάλυψη το πρώτο κεφάλαιο, το 4 εδάφιο. Ο Ιωάννης προς τα 7 εκκλησίας τας εν τη αισία χάρις ημίν και ειρήνη από του ον ο ίν και ο ερχόμενος και από των 7 πνευμάτων τα οποία είναι ενώπιον του θρόνου αυτού και από του Ιησού Χριστού ως της είναι ο μάρτης ο πιστός, ο πρωτότοκος εκ των νεκρών και ο άρχον των βασιλέων της γης. Εις τον αγαπήσαντα ημάς αυτόν τον Ιησού Χριστόν και λούσαντα ημάς από τον αμαρτιών ημών με το αίμα αυτού και ο οποίος έκαμεν ημάς βασιλείς και ιερείς εις τον Θεό και Πατέρα αυτού. Άρα λοιπόν, κατεργήθη η ιεροσύνη των Λεβιτών, κατεργήθησαν οι αρχιερείς εκ της τάξης του Λεβί, όπως ήταν ο Αρών και όλοι οι άλλοι αρχιερείς, έγινε αρχιερεύς τώρα, αιώνιος αρχιερεύς, στον ουρανό, ο Ιησούς Χριστός, κατά την τάξη Μελχισεδέκ, και κατέστησεν ημάς και βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Άρα δεν κατεργήθη η ιεροσύνη, αλλά επεξετάθη η ιεροσύνη σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι αγιάστηκαν, αναγεννήθηκαν, βαπτίστηκαν εν ύδατι εις άφεση αμαρτιών προς σωτηρία, σώθηκαν, βαπτίστηκαν εν πνεύματι Αγίου και πυρή, καθώς πειθάρχησαν στο λόγο του Θεού, καθώς πίστεψαν στο λόγο του Θεού, πειθάρχησαν στο λόγο του Θεού και εξήτησαν το βάπτισμα εν πνεύματι Αγίου και ζούνε τώρα σαν βασιλείς και ιερείς μυστηριακά εδώ επί της γης, δεν έχουν φανερωθεί ακόμη, δεν έχουν αποκαλυφθεί οι ιοί του Θεού, όπως λέγει και ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Ρωμαίους. Διαβάζω, διότι η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως, 8ο κεφάλαιο 19 εδάφιο, προσμένει την φανέρωση των Υιών του Θεού. Δεν έχουν φανερωθεί ακόμη. Αλλά είμαστε, εάν παραμένουμε στην πίστη, στο Λόγο του Θεού, στην αγάπη του Θεού και Πατρός, στην υπακοή του Ευαγγελίου, στην πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, στη μετάνοια, στην εξομολόγηση και στον αγιασμό, καθώς είναι γεγραμμένο, ζητείτε την ειρήνη με τα πάντα των ανθρώπων και τον αγιασμό, ανεύ το οποίο κανείς δεν θα δει το Θεό. Εάν μένουμε, είμαστε, ο Θεός μας αναγνωρίζει, βασιλείς και ιερείς του υψίστου, και θα αποκαλυφθούμε μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, δηλαδή της Ανάστασης των αποθανόντων εν Χριστώ πρώτων και ταυτόχρονα της μεταμόρφωσης των ζώντων εν Χριστώ Ιησού που είναι έτοιμοι όταν θα έρθει ο Κύριος να παραλάβει την Εκκλησία Του. Δεν καταργεί λοιπόν ο Λόγος του Θεού ο Ιησούς Χριστός τον νόμο του Μωυσή, αλλά τον επεκτείνει. Τις λειτουργικές διατάξεις του ναού όμως τις κατάργησε, αλλά στην πραγματικότητα και εδώ τις επέκτηνε. Γιατί τώρα δεν είναι ο ναός του Σολομώντα ο ένας εκεί που κατοικεί ο Θεός. Αλλά πρώτον είναι γεγραμμένο ότι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού
είναι ο οίκος του Θεού του Ζώντος, άρα ο ναός του Θεού, που είναι η παρουσία του Θεού, είναι ισεσωσμένη από το Θεό δια του Ιησού Χριστού, είναι οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού, είναι η Εκκλησία μέσα στην οποία ο Χριστός σώζει και προσθέτει τους σωζωμένους κάθε μέρα. Ο Χριστός προσθέτει τους σωζωμένους κάθε μέρα, αυτούς που έσωσε ο Θεός, αναγέννησε ο Θεός δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Αλλά ναός του Θεού επίσης είναι και το σώμα μας. Δεν εξεύρεται ότι είστε ναός του Θεού γιατί το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα σας. Άρα λοιπόν, κατήργησε, στην πραγματικότητα δεν κατήργησε, τις λειτουργικές διατάξεις στο ναό του Σολομώντα, αλλά επέκτηνε τις λατρευτικές λειτουργικές διατάξεις μέσα στην Εκκλησία του Χριστού που είναι ο ναός του Θεού, αλλά και μέσα στη ζωή του πιστού που είναι ο ναός του Θεού, γιατί το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα μας. Είναι λοιπόν αληθινός ο λόγος του Θεού, ότι ο Χριστός δεν ήρθε να καταργήσει τον νόμο, αλλά ήρθε να τον εκπληρώσει και να τον επεκτείνει και να τον επαυξήσει. Γι' αυτό και ενώ τον νόμο δεν μπόρεσε κανείς να τον τηρήσει, γι' αυτό κανείς δεν σώθηκε με τις διατάξεις του νόμου του Μωυσή, έρχεται τώρα ο Θεός να μας πει ότι εγώ σας δίνω πιο ανθρωπίνος, σκεπτόμενος, σκεπτόμενη πιο μεγάλο βάρος, επαυξάνοντας το νόμο με το λόγο του, αλλά στην πραγματικότητα ο ίδιος λέγει ότι οι εντολές μου δεν είναι βαρίες, το φορτίο μου είναι ελαφρύ. Γιατί? Γιατί δεν είναι η δυνατότητα του ανθρώπου να είναι εκτελεστής του λόγου του Θεού πλέον, αλλά είναι χάρις του Χριστού και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Ο άνθρωπος δηλαδή μπορεί να γίνει πλέον εκτελεστής έργου, γιατί έχει αλλάξει την καρδιά του ο Θεός, έχει αλλάξει τη σάρκα του, έχει αλλάξει το πνεύμα του και επιπλέον του έχει δώσει και δύναμη με το βάπτισμα εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή, ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να είναι εκτελεστής του λόγου και εν πάση περιπτώσει εκτελεστής έργου, να κάνει ό,τι μπορεί, αλλά και να βρίσκει χάρη από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, ο οποίος θα του δίνει και δύναμη και με την οδηγία και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου θα του καθιστά υπάκουο, υποτεταγμένο στο Λόγο του Θεού και στο θέλημα του Θεού. Βέβαιον λοιπόν είναι ότι ο Ιησούς Χριστός δεν κατέλυσε τον νόμο, αλλά τον επέκτηνε. Τον εκπλήρωσε και δίνει και τη δυνατότητα ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου να είμαστε κι εμείς εκτελεστέ του Λόγου του του Αγίου, καθώς σκύβουμε με προσοχή, και ας το διαβάσω και αυτό τελειώνοντας, στην επιστολή του Αποστόλου Ιακώβου, διαβάζω από το 22 εδάφιο, γίνεστε δε εκτελεστέ του Λόγου και όχι μόνο ακροατέ απατώντες τους εαυτούς σας, πώς? Όποιος εγκύψει, στο 25 εδάφιο, εις τον τέλειο νόμο της ελευθερίας και επιμείνει σε αυτόν, αυτός γενόμενος, ουχή ακροατής επιλύσμων, αλλά εκτελεστής έργου, αυτός θα είναι μακάριος εις την εκτέλεση αυτού. Διαβάζοντας το Λόγο του Θεού, μένοντας το Λόγο του Θεού, εκτελούμε το Λόγο του Θεού στο ό,τι μπορούμε, και μάλιστα με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και λογιζόμεθα από τον Θεό, εκτελεστές του Λόγου, κατά χάρη δια της πίστεως. Εδώ αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, τελειώσαμε και για σήμερα με τη χάρη του Χριστού. Θα είμαστε μαζί πρώτα ο Θεός στην επόμενη εκπομπή μας. Μέχρι τότε, με πολλή αγάπη, σας ευχόμεθα ο Θεός να σας ευλογεί πάντοτε πλούσια, κατά πάντα, στο όνομα του Χριστού του Κυρίου ημών. Αμήν.